Βρισκόμαστε μπροστά από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πύλης. Έχουμε απέναντί μας τον κύριο, τον προϊστάμενο αυτού, τον κύριο Γιάννη Τατσίνα. Προϊστάμενε, ένα περίεργο θέαμα βλέπουμε σήμερα εδώ πρωί-πρωί στην Πύλη και απέναντι ακριβώς από το κλιμάκιο. Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Το θέμα σήμερα ήταν αποκλειοβισμός σε τροχαία ατυχήματα. Επειδή ανά πάσα ώρα και στιγμή η υπηρεσία μας θα καλεστεί σε τέτοια συμβάντα, θεωρώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στην Πύλη ότι έπρεπε να γίνει μια τέτοια εκπαίδευση. Έτσι και επειδή στους πυροσβέστες εδώ το έχω ατάξει αυτό, πρόβλημα θα φέρουμε αυτοκίνητα για να τα κόψουμε, για να δούμε τον τρόπο που στις σωστές τεχνικές για το πώς θα γίνει ένας αποκλειοβισμός. Αυτό και έγινε. Βέβαια η προσπάθεια δεν ήταν μόνο δική μου, βοήθησαν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα για να έρθουν τα δύο αυτοκίνητα. Και σήμερα από προχτές είχαμε ξεκινήσει την εκπαίδευση. Και η οποία θα διαρκέσει μέχρι πότε? Ο αποκλειοβισμός ατόμων, οδηγού και συνοδηγού. Ναι. Πώς τον τρόπο που θα κόψουμε τα αυτοκίνητα. Και αυτό έγινε πρώτα σε θεωρία και μετά ήρθαμε εδώ σήμερα και κάναμε την πράξη. Βλέπετε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Είναι οι ψαλίδες, οι κόφτες. Αυτά τα διαθέτει το κλιμάκιό σας, έτσι? Αυτά είναι, μπορώ να πω ότι έχουμε μια άριστη διασωστική σειρά. Μια άριστη διασωστική σειρά εδώ στο κλιμάκιο, μάλιστα έχουμε δύο. Και πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συμβάν. Ένα συμβάν με διάσωση ατόμων, όπως το κάνετε εδώ, στη σημερινή σας εκπαίδευση, πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει? Αυτό εξαρτάται από το είδος, το πώς θα βρούμε τα αυτοκίνητα και σε ποιο σημείο θα είναι τα αυτοκίνητα. Εδώ σήμερα τα αυτοκίνητα ήταν σε ένα μπάρκο από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Ήταν εύκολη η διάσωση. Πόση ώρα σας πήρε? Αυτό διέρχεσε περίπου 20 λεπτά. Ο σκοπός μας ήταν να δουν εδώ οι συνάδελφοι τον τρόπο με τον οποίο που κόβουμε, σε ποια σημεία κόβουμε, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει ο τραυματίας που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Την έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση? Είπατε έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες με το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι. Σήμερα έγινε η εκπαίδευση σε ένα αυτοκίνητο όπως το βλέπετε, καθισμένο στις ρόδες του. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει εκπαίδευση αν βρούμε το αυτοκίνητο σε αυτή τη θέση που το βλέπετε εκεί πέρα. Και φυσικά επειδή εδώ στην Πύλη θα περνάνε διάφοροι επηρεαστικοί, καλά κάνατε και ήρθατε, για να μην νομίζω και ο κόσμος ότι πρόκειται για πραγματικό συμβάν. Αλλά κατά νου μας όμως πρέπει να έχουμε αυτές τις εικόνες. Γι' αυτό και θεώρησα σωστό να έρθετε πέρα να προβληθεί αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα θέλω να συμπληρώσετε? Καλές γιορτές και να προσέχουμε όλοι στους δρόμους που οδηγούμε. Και να μην χρειαστεί δηλαδή να επέμβεται κατά τέτοιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα αυτό. Γιατί όπως το βλέπουμε είναι κάπως τρομακτικός. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το κυριότερο. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε αχρίαστοι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.